καμπανάκι κινδύνου για το Σέιχ Σου, κρούνει η δήμαρχη του νομού Θεσσαλονίκης, καλώντας την κυβέρνηση να κηρύξει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τις δασικές περιοχές που επλήγησαν από το φλοιοφάγο έντομο το οποίο έχει προσβάλει το περιαστικό δάσος, έχοντας προκαλέσει μέχρι σήμερα εκτεταμένες καταστροφές σε μια έκταση που προσεγγίζει τα 3.500 στρέμματα. Πρόκειται για διαχείριση και αντιμετώπιση φαινομένου κρίσης. Με 30 χιλιάρικα, με λίγα γαϊδουράκια και με μερικούς υλοτόμους, δεν αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα. Και περισσότερα άτομα, και περισσότερα μέσα και δι' και μηχανικά, και περισσότερα χρήματα πρέπει να διατεθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το φαινόμενο, γιατί είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Η καταστροφή είναι μεγάλη, είναι τεράστια. Πρέπει άμεσα να μπουν εκατοντάδες αλεσιοπρίωνα μέσα στο χώρο και να κοπούν όχι μόνο τα ξερά που ήδη είναι πεθαμένα, πρέπει να κοπούν και τα παρακείμενα τα οποία έχουν πληγεί. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήμαρχοι κατήγγειλαν ολιγορία από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού, τονίζοντας μάλιστα ότι το φαινόμενο έχει πλέον επεκταθεί πέραν του Σέιχ Σου σε δασικές εκτάσεις του Ωραιοκάστρου, της Θέρμης, του Σταυρού, του Κιλκής και πολλών άλλων περιοχών. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Έχουμε κάνει όλες τις κινήσεις και προς το Δασαρχείο και προς το Υπουργείο και προς την Αποκεντρωμένη. Εκείνο όμως που έχω να τονίσω και θέλω να το καταγγείλω είναι ότι υπάρχει μία μαύρη σελίδα, υπάρχει μία απαξίωση, υπάρχει μία έλλειψη συντονισμού από όλους τους φορείς. Υπάρχει προσβολή σε διάφορες περιοχές του Δήμου και μέσα στα δύο πρώην στρατόπεδα, στο Παύλου Μελάκη και στο Καρατάσο, σε μικρή βέβαια έκταση, στο Δασίλειο Μετεώρων Πολύχνης και εκεί σε μικρή έκταση και στην περιαστική περιοχή στην Ευκαρπία και δίπλα στα δύο μεγάλα νοσοκομεία, στο Παπαγεωργίου και στο 24 σε μια αναδασωτέα περιοχή. Οι δικές μας οι ανάγκες είναι λιγότερες, είναι μεμονωμένες, αλλά είναι σε πολύ δύσκολες περιοχές. Να μπουν δηλαδή να καθαριστούν σε πολύ δύσκολες περιοχές. Δεν υπάρχουν δρόμοι εκεί που έχουμε τα προβλήματα. Τις δικές του προτάσεις για τη θωράκιση του περιαστικού δάσους κατέθεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Να γίνει μια διαδημοτική επιχείρηση διαχείρισης του περιαστικού δάσους. Αυτή να έχει προσωπικό και για τη φύλαξη και για τη συστηματική παρακολούθηση, να γίνουν αναδασώσεις και σε σημεία που δεν υπάρχουν όχι μόνο με πεύκα και βεβαίως και αυτό είναι ένα το οποίο δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλό, να μπει είσοδος σε μπάρες, με μπάρες να είναι διάφορες είσοδες, να μπει ένα ευρώ εισιτήριο για να μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα. Δεν μπορεί από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς να καλύπτεται το περιαστικό δάσος. Έτοιμα των δημάρχων είναι να ληφθεί μέρημνα για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους, αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.